άλλε, τον άλλε. Κεφάκια, το κύριε Νίκο, κεφάκια. Κεφάκια, ε. Για τραγουδάκια σε λίγο. Εδώ δεν θέλω να τραγουδήσω, δεν θέλω να καλύφω. Εσύ τραγουδάς πίσω το τιμόνι στον άλλε. Έτσι, έτσι, έτσι. Επιτέλους, τον άλλε, Αλφα Ρωμαίο καινούργια, επιτέλους. Έλατε. Πόσο καιρό είχαμε να οδηγήσουμε καινούργια Αλφα Ρωμαίο? Πολύ καιρό και θα έλεγα ότι καθυστερήσανε και λίγο να την παρουσιάσουμε. Γιατί το πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί το 19, νομίζω. Το 19. Προ κορονοϊού. Μετά προέκυψε η εξαγορά από την PSA και έγινε η Stellantis. Δεν άρεσε στον. Πώς το λέμε τον τύπο, το CEO που δεν του άρεσε. Ότι κάτι δεν του άρεσε με τον άλλο. Τον Ταβάρες, ναι. Που την είχε οδηγήσει και δεν του άρεσε. Κάτι δεν του άρεσε στο πλακίν, ειδικά στην πλακίν υβριδική έκδοση. Παιδιά, λέει, πάρε το πίσω και ξαναφτιάξε το. Τέλος πάντων, μόλις πέθαμε όλες αυτές τις περιπέτειες, είμαστε πίσω το τιμόνι στον άλλο. Βασικά είσαι πίσω το τιμόνι στον άλλο. Δεν με έχει αφήσει να την οδηγήσω ακόμα, έτσι. Σε λίγο, μην δει Αλφα Ρωμαίο. Κατευθείαν. Εντάξει, μην δει Αλφα Ρωμαίο τώρα. Για πες, τι λέμε, τι έχουμε εδώ. Κοίταξε να δει, αυτή εδώ πέρα είναι η έκδοση των 160 ύπων. Πάντα με τον κινητήρα των 1500 εκατοστών. Το Turbo. Turbo, έτσι, 1500 κυβικά. Ακριβώς. Turbo, ο οποίος εδώ το Turbo είναι και μεταβλητής γεωμετρίας. Ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά αυτή από την έκδοση των 130 ύπων. Η βασική διαφορά. Έχουμε βασική έκδοση 130 ύπους. Και για να τα λέμε κατευθείαν, 130 ύπους βασική, τον άλλη με 37.300 ευρώ. 37.300. Και αυτή έχει 45% φίλε. 45%. 45%. Και λίγο πιο χαμηλά υπάρχει και diesel 1600, έτσι, με 130 άλογα, 41.800. Που θα έρθει σε λίγο καιρό. Θα έρθει σε λίγο καιρό, ναι. Θα έρθει σε λίγο καιρό. Άλυσα. Πριν το τέλος του χρόνου, ε. Πριν το τέλος του χρόνου. Ναι. Και πριν το τέλος του χρόνου θα έρθει και η plug-in υβριδική, έτσι, με τα 275 άλογα. Η οποία φαντάζομαι θα έχει μια τιμή αρκετά. Ναι, υψηλή, δεν έχει βγει ακόμα η τιμή. Αλλά όλα. Δυστυχώς όλα τα αυτοκίνητα έχουν ακριβήνει, δεν είναι η εξαίρεση των άλλων. Ναι, είναι με το συστηματάκι, με το 1300 το κινητήρα μπροστά που δίνει κίνηση και ένα ηλεκτροκινητήρα πίσω. Τον έχουμε δει και σαν τζιπ αυτό το συνδυασμό. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και να πούμε και ότι όλες οι εκδόσεις κινητήρων είναι με mild hybrid σύστημα 48V, έτσι. Ναι. Με μοτεράκι οποίο... 15 kW, 15 kW, 20 αλογάκια δηλαδή που δίνει extra boost. Το οποίο η επίδραση φαίνεται, έτσι. Δίνει ένα boost, το ναι, οποίο ναι. Είναι καλοδεχούμενο. Και επίσης οι Ιταλοί λένε ότι το αυτοκίνητο, όταν δεν είναι οι απαιτήσεις υψηλές, σημείωση εδώ χαμηλές, μπορεί να κινηθεί και καθαρά ηλεκτρικά. Ξεκινάει δηλαδή, και ηλεκτρικά. Ξεκινάει ηλεκτρικά για λίγα μέτρα, μετά γυρίζει στον βενζινοκινητήρα. Οπότε έχουμε ένα πιο εξελιγμένο start-stop, ας το πούμε, και ένα πιο εξελιγμένο mild hybrid σύστημα. Ακριβώς. Είναι πιο, ας το πούμε, πώς θα το πούμε, heavy mild hybrid. Τώρα heavy mild hybrid. Είναι λίγο. Τέλος πάντων. Ας πούμε, ένα. Σύστημα. Το είπε υβριδικό σύστημα της Αλφα Ρωμαίο, ας το πούμε έτσι. Ωραία, για πες, πώς φαίνεται. Κοίταξε να δεις. Είναι καταρχήν ένα όμορφο αυτοκίνητο. Χρειάζεται να πούμε ότι ο σχεδιαστής είναι Έλληνας. Ας πούμε ότι ο σχεδιαστής είναι Έλληνας. Οκ. Ο κύριος Λιώκης. Έχει όλα τα στοιχεία, τα παραδοσιακά μιας Αλφα Ρωμαίο, τη μάσκα και παίζει ωραία και με τα φώτα μπρος πίσω, αυτή την τριάδα που σχηματίζουν εσωτερικά οι προβολείς και τα πίσω φώτα. Γενικά είναι ένα όμορφο αυτοκίνητο. Επίσης είναι ένα αυτοκίνητο που είναι αρκετά άνετο στο εσωτερικό, έτσι. Όμορφο, να πούμε και ότι είναι 4,5 μέτρα το, 4,5 μέτρα, το μήκος του. Ακριβώς. Και είναι εντάξει, θυμίζει μια μικρή Στέλβιο, μια εξελιγμένη ας το πούμε φόρμα της Στέλβιο. Ακόμα πιο δυναμική ναι, παρουσία. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εδώ μέσα το βλέπω, μέσα εδώ το βλέπω ωραίο, ε. Μέσα είναι ταπλό. Πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Το κουμπάκι του τιμόνι, το start stop εκεί όπως η Τζούλια. Και... μεγάλα μανετίνο εκεί, Ferrari βλέπω εδώ. Ούτε Ferrari να οδηγούσε εδώ για να αλλάξει. Ούτε Ferrari, έλατε. Και το ταμπλό έχει αυτά τα κλασικά εξογκώματα που έχουν παραδοσιακά Αλφα Ρωμαίο. Και επίσης ο ψηφιακός πίνακας οργάνων μπορεί να έχει και το παραδοσιακό στυλ. Μέχρι και... το όχι εκεί, αλλά βλέπω φλάτη εκεί. Θα μπορούσε να είναι έξω κάπως το πιο χωστό, ή όχι. Εντάξει, εντάξει τώρα, τι λέω τώρα και εγώ τώρα. Εντάξει, εδώ αλλάζουν τα πάντα τώρα για άνεμο εδώ πέρα. Από το 26, 27, 30 μας έχουν φάει. Όλο ηλεκτρικά λέει. Αλφα Ρωμαίο όλο ηλεκτρικά λέει. Και Αλφα Ρωμαίο όλο ηλεκτρικά και όλοι θα έχουν όλο ηλεκτρικά. Όλοι πάντως εδώ πέρα. Έτσι λένε τώρα, το πιστεύεις. Δεν θα αργήσουν λίγο. Θα αργήσουν λίγο, θα είναι και παράλληλα και τα συμβατικά μοτέρα εξηλεκτρισμένα. Τα ενεργειακά όλα αυτά, πολέμου ιστορία, δεν πάνε λίγο πίσω αυτά όλα. Έτσι δεν θα πάνε λίγο. Κάτσε να βγάλουμε το φετινό χειμώνα. Ναι, λάτε, να δούμε τώρα. Πάντως εδώ το στροφόμετρο λέει γύρι επί 100, όπως έλεγε. Τι πει τα γύρι. Κύριο. Τι είναι το γύρι. Στροφές. Α, στροφές είναι. Δεν ξέρεις ούτε αυτό στα ιταλικά. Το γύρι. Μόνο Γιουβέντους. Έλα, τι να κάνω. Μόνο Γιουβέντους. Πύρλο. Πεφταράς πύρλο. Στον δρόμο είναι ευχάριστη. Δεν μπορώ να πω ότι βάζει και φωτιά στην άσφαλτο. Έτσι. Πάντως αυτή εδώ με τα 160 άλογα κινείται αξιοπρεπέστατα. Οι επιδόσεις στα χαρτιά είναι πολύ καλές. 8,8 δευτερόλεπτα νομίζω. Ωραίο τιμονάκι, κοφτερό, 2,1 στο πλαίσιο. Κλασική Αλφα Ρωμαίο.
Κάτι διάβασα και για τα αμορτισέρα, λέει κάποια έτσι πιο μεταβλητής απόλυσης, το πούμε έτσι, πιο έξυπνης απόλυσης. Διάφορα. Μπρέμπο, η συγκεκριμένη έκδοση έχει και μπρέμπο. Και μπρέμπο, όπα. Φρενάρε, ναι, φρενάρε. Εδώ βλέπω και το προφίλ εδώ, πώς έχει. Τα κλασικά προφίλ, τα έχει το DNA, το κλασικό διακόπτη που έχουν όλες οι σύγχρονες Αλφα Ρωμαίο. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι στη σωστή στιγμή. Ίσως λίγο με λίγο μικρή καθυστέρηση στη σωστή στιγμή, στη σωστή κατηγορία. Και συνδιέκοψα και για τους χώρους που έλεγες πριν, είναι πολύ καλή και χώρη να πούμε. Βέβαια. Για τους πίσω επιβάτες και για τις αποσκευές. 500 λίτρα, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, Ένα ωραίο αυτοκίνητο. Λοιπόν, α σου κάνω μια ερώτηση κλασική. Το είχε ανάγκη Αλφα Ρωμαίο να πούμε. Γιατί ανάγκη. Ξεκίναγε από πολύ ψηλά εγκάματα. Μου πείτε τώρα είναι 40 χιλιάρικα και 50 λίγα. Όχι, αλλά είπαμε ότι γενικά έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές των αυτοκινήτων. Έτσι, για κάνω και μια ερώτηση. Τι ερώτηση, τι θα έπρεπε, βέβαια, Mercedes ή Αλφα Ρωμαίο. Α, φίλε, τώρα, αυτό. Τι έχουμε, κλασική ερώτηση. Αυτό είναι μια ερώτηση παγίδα, γιατί είναι πολύ δύσκολη. Παγίδα το λέω γιατί όλα έχουν τα υπέρ τους επιχειρήματα. Θα έλεγα ότι έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα, παίζει ρόλο και τι ταιριάζει στον καθένα περισσότερο. Ακριβώς, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, τι του αρέσει, ακόμα και από το εσωτερικό, σε τι δίνει βάρος. Πάντως νομίζω ότι τοποθετείται καλά η Αλφα Ρωμαίο σε αυτή τη δύσκολη κατηγορία. Κοιτάξτε, βέβαια οι αντίπαλοι είναι εγνωσμένης αξίας και θα πρέπει να προσφέρει και το κάτι παραπάνω η Αλφα Ρωμαίο για να μπορέσει να σταθεί. Καλύτερα από όλους ξέρει αυτός που την επιλέξει την Τονάλε, όπως και κάθε Αλφα Ρωμαίο. Έτσι, μια εταιρεία, εντάξει, Αλφα Ρωμαίο είναι μια εταιρεία με τεράστια ιστορία, ένδοξη ιστορία. Με τεράστια ιστορία, με φανατικούς οπαδούς. Με φανατικούς οπαδούς. Έχω την αίσθηση ότι φθήνουν λίγο οι οπαδοί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι οπαδοί και οι φίλοι παραμένουν σε αριθμό. Νομίζω ότι οι πελάτες και αυτοί που επιλέγουν να τα αγοράσουν λιγοστεύουν. Αυτό παράδειγμα και η Τζούλια, έτσι. Αυτό είναι σε πολύ καλό αυτοκίνητο. Πολύ καλό αυτοκίνητο, αλλά. Και η Στέλβιο είναι καλή, έτσι. Και η Στέλβιο είναι καλή. Αλλά φτάνει η φίλη στο ταμείο, το βλέπει, πα εκεί και λε. Ακριβώς. Να πάρω Στέλβιο ή τελικά να πάρω. Ακριβώς. GLC ή ξέρω εγώ. H5, H3, δεν ξέρω τι άλλο. Q5, Audi. Είναι δύσκολο ο ανταγωνισμό. Πολύ δύσκολη κατηγορία, δύσκολο ο ανταγωνισμό. Εγνωσμένη αξία ο ανταγωνισμό. Πάντως οι άνθρωποι τη ελληνική αντιπροσωπεία. Είπαν, θυμάσαι τότε στην παρουσίαση, ότι στοχεύουν και στις εταιρικές πωλήσεις, έτσι. Και στις εταιρικές πωλήσεις πολύ και μάλιστα όταν θα έρθει με το καλό και plug-in hybrid. Αυτό που πιστεύω που θα μπορούσε να τονώσει το ηθικό και των φίλων της Αλφα Ρωμαίο κτλ. Είναι ένα μικρότερο SUV, ας το πούμε, και ακόμα και από τον άλλο, έτσι, που θα είναι και φτηνότερο. Δεν είναι στα πλάνα. Είναι στα πλάνα, ναι. Ωραία. Το οποίο θα βγει πότε. Τι θυμάμαι. Σε δύο χρόνια περίπου. Σε δύο χρόνια περίπου. Και δεν είναι μυστικό τώρα ότι όλα τα αυτοκίνητα πάνω κάτω έχουν το ίδιο DNA, τον ίδιο κορμό, έτσι. Προφανώς και τα μηχανικά μέρη και το σύστημα πρόσησης και το σασί και το πλαίσιο θα προέρχεται από τη Stellantis και από την PSA σε καμέρα, έτσι δεν είναι. Ωραία κύριε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Να τελειώσουμε να το οδηγήσω κι εγώ λίγο. Θέλει να το οδηγήσω λίγο. Να το οδηγήσει κι εσύ μόνο. Ωραία, εντάξει. Να το οδηγήσω και θα τα πούμε την άλλη φορά με τους φίλους μας. Τι θα οδηγήσουμε, τι θα. Θα δούμε. Έχουμε διάφορα. Ξέρω, ε. Έχει πολλά τι αυτοκίνητα. Και ένα Civic. Civic. Το Civic το καινούργιο. Να το πάρουμε και το Civic να κάνουμε. Ωραία. Το Civic το καινούργιο την επόμενη φορά λοιπόν. Λοιπόν, αυτά για την Τονάλε. Περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site μας στο carzin.gr και στο caroto.gr. Ωραία, φίλοι μας, να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά με. Ιάπωνα, Civic, νέο Civic. Γεια σας. Γεια χαρά.